Οι κάτοικοι του πλανήτη θα έχουν σε λίγες μέρες την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα πλανητικό τρίγωνο. Η τριπλή σύνοδος της Αφροδίτης, του Δία και του Ερμή θα φαντάζει επιβλητική την ώρα του ηλιοβασιλέματος στις 26 Μαΐου. Οι πλανήτες θα είναι ορατοί χωρίς τα φώτα των σπιτιών και των δρόμων να εμποδίσουν την παρατήρησή τους. Ήδη τρεις πλανήτες κινούνται τις τελευταίες ημέρες για να λάβουν τις θέσεις τους στον ουρανό. Στις 23 Μαΐου ο Δίας και η Αφροδίτη θα συγκλίνουν μεταξύ τους σε απόσταση λιγότερη των 5 μοιρών και στις 24 του μήνα θα μπει στο παιχνίδι και ο Ερμής. Το πλανητικό τρίγωνο στις 26 Μαΐου μετά το ηλιοβασίλεμα θα είναι ορατό σε όλο τον κόσμο. Θα εμφανιστούν αυτοί τρεις πλανήτες, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα ωραίο τρίγωνο στον ουρανό. Είναι ένα μοναδικό θέαμα, γιατί τέτοιου είδους συναντήσεις με τρεις πλανήτες δεν έχουμε συχνά. Η τριπλή σύνοδος της Αφροδίτης, του Δία και του Ερμή θα φαντάζει επιβλητική την ώρα του ηλιοβασιλέματος και είναι από τις λίγες φορές που ο Ερμής θα είναι ορατός. Κάτω-κάτω το φωτεινότερο αστέρι θα είναι η Αφροδίτη, η οποία τη λέμε και αποσπερίτη όταν τη βλέπουμε τον βράδυ. Αριστερά και λίγο πάνω θα είναι ο Δίας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος που μπορούμε να βάλουμε όλους τους άλλους πλανήτες μέσα του. Βέβαια, ο Δίας βρίσκεται πολύ πιο μακριά από την Αφροδίτη, είναι περίπου 650 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από εμάς. Και ο Ερμής, ο οποίος θα είναι στη δεξιά πλευρά του τριγώνου, είναι εντυπωσιακός από την άποψη ότι επειδή είναι αμυδρός, δεν φαίνεται πολύ εύκολα, πάρα πολλοί ακόμα και ερασιτέχνες αστρονόμοι δεν τον έχουν δει. Έχει όμως τέτοια κλίση από τον ήλιο που θα είναι πάρα πολύ φωτεινός και θα φαίνεται με γυμνό μάτι. Οι τριπλές σύνοδοι πλανητών δεν συμβαίνουν συχνά. Η τελευταία έγινε το Μάιο του 2011 και η επόμενη θα συμβεί τον Οκτώβριο του 2015. Στην παρατηρησιακή αστρονομία πάντα λέμε καιρού επιτρέποντος, έτσι θα πρέπει να μην έχουμε σύννεφα χαμηλά. Βέβαια, με ένα ζευγάρι και άλλα θα είναι πολύ πιο όμορφοι οι πλανήτες. Θέλει βέβαια ιδιαίτερη προσοχή, μην κοιτάξουμε τον ήλιο με τα κιάλια. Θα περιμένουμε πρώτα να δύσει και μετά. Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας στα Χανιά θα τοποθετήσει τηλεσκόπιο στη Νέα Χώρα για όποιον επιθυμεί να παρατηρήσει πιο λεπτομερώς το φαινόμενο. Τέρμα σελήνου στη Νέα Χώρα, που μπορούμε να φωτογραφίσουμε το φαινόμενο. Θα έχουμε ειδικούς αντάπτορες και φωτογραφικές μηχανές. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να βάλει τη μηχανή του στο τηλεσκόπιο και να το φωτογραφίσει. Είναι ένα πολύ ωραίο φαινόμενο γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε τρία αστεράκια στον ουρανό, τα οποία είναι πολύ διαφορετικού μεγέθους και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με τους αστρονόμους, η καλύτερη ώρα για να δει κανείς τη σύνοδο των πλανητών είναι μισή έως μία ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα. Πάντα είναι η Αφροδίτη. Είναι ο φωτεινότερος πλανήτης στον ουρανό και μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους πλανήτες από τα αστέρια, γιατί πολύ απλά το φως των πλανητών έρχεται από τον ήλιο. Είναι τερόφωτη πλανήτη, όπως είναι και το φεγγάρι. Ενώ τα αστέρια στέλνουν το φως από πάρα πολύ μακριά και αυτό τρεμοσβήνει. Ο εντυπωσιακός σχηματισμός των τριών ουρανίων σωμάτων θα αρχίσει να φθήνει στις 27 Μαΐου.